εσύ να μ' αγαπάς κι αν θα φύγω να γελάς. Το τραγούδι δεν ήταν καν κακό, ήταν τίποτα. Και ούτε το ξέραμε και δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος για να το μάθουμε. Ακούσαμε τα χειρότερα για το ίδιο το τραγούδι, που, όπως να το κάνουμε παιδιά μου, η μουσική είναι και γούστο. Άλλος το τρώει τον μπρόκολο και δροσίζεται, άλλος και ξερνά. Τι να πούμε τώρα. Αυτό ήταν, πάει μουλάκης. Παιδί μου, αφού ήταν τυπικότατο. Λέω, πού είσαι, ρε Αναστάση. Βγαίνω εδώ πέρα, βγήκα στα μπαλκόνια, βγήκα πέρα, βγήκα εδώ. Πάει λάξη μετά τον παππού γιαγιά. Και μετά από όλα αυτά, δεν μας αρέσει, λέει, το τραγούδι. Και τι να κάνουμε, κυρία μου, να το ξαναγράψουμε. Το συγκεκριμένο ούτε το ξέραμε, ούτε κάτι έφτασε εδώ κάτω. Πρέπει να υπηρετήσω την τέχνη. Αυτή την τέχνη που δεν θέλω να χαρακτηρίσω ακριβώς τι τις κάνω. Θα ψάξω να βρω έναν άλλο. Το 2020 μου φύλαγε και αυτό. Και στη ζωή σύγκλι και στο Just the Two of Us. Λέω, μήπως πάρω το σταμάτη γονίδι. Α, έγινε πατέρας, να σου ζήσει σταμάτη. Το ρέμο, κάτι απλό να πάρω. Θα μπορεί όμως αυτός, δεν μπορεί, τρέχουνε. Οι άλλοι είναι με το σταλμιά που μπορεί να βαστάει αυτό το παιδί. Μωρέ, μήπως να βγω με τον κοκλόνι. Παιδιά μου, εγώ με τον κοκλόνι έχω κάνει βίντεο κλιπ. Έχω ξανατραγουδήσει. Δεν με φοβίζει τίποτα εμένα που με βλέπετε. Μέσα στα ραμμένα μονοπάτια των ματιών σου. Κι εγώ με, κι εγώ με. Με το φως του αλήθινο. Κάτσε να δω τώρα που είναι, μήπως είναι καμιά Ισλανδία. Πού είσαι, παιδί? Εδώ εκεί πέρα σήμερα, είμαι στο Καμαντερό. Δεν είναι... Είναι η αγκαλιά με τη Λεκάνη η μέρα. Πω, πω, πω. Συγγνώμη, και εγώ με ποιο θα τραγουδήσεις το Σάββατο? Όχι, δεν το Σάββατο θα είναι καλά, θα έχω γίνει καλά, μην αγχώνεις. Πάσε, πάσε, τάξω. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα πούμε, έτσι? Ποιο? Ώρα να πάθω κι εγώ το ίδιο που έπαθες. Born to be wild. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Κατερίνα και τον Αναστάσιο. Ρεσιτάλ ερμηνείας και όλα ωραία λόγια και όλα σε εσάς το ωραιότερο act που έχω δει σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, γεια σας, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτή είναι η Κατερίνα που ξέρω και ο Αναστάσιος. Σήμερα σας το λέω, αγαπημένοι μου κριτές και τηλεθεατές, ότι αυτή είναι η Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν ακούει λαϊκά, μην τη βλέπετε που κάνει πλάκα, ακούει ροκ και να πω και το μυστικό. Πες το. Όλα τα τραγούδια, συγγνώμη Γιώργο, σχεδόν όλα, του σημερινού live μαζί τα αποφασίσαμε ένα βράδυ. 2 η ώρα το πρωί στο τηλέφωνο, εγώ με την Κατερίνα. Να πω την αλήθεια. Όσο αποφασίζει με τον Νίκο. Γιατί του λες, ξέρω εγώ, πιντραβιάτα και σου λέει, α, βαρετό, άλλο.
Να πω και εγώ την αλήθεια, τα έστειλα μετά στο Γιώργο και συμφώνησε με κάποιον. Εντάξει. Λοιπόν, συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να χαλάσω αυτό το ροκ κλίμα. Γιατί με την Κατερίνα έχουμε κάνει και ένα φανταστικό βιντεοκλίπ και ντουέτο, αλλά επειδή έχουμε αυτή εδώ την ατμόσφαιρα, θα σας τα πω μετά τη βαθμολογία. Μπορώ να το χαρακτηρίσω τρομακτικά ωραίο. Τρομακτικά ωραίο. Τρομακτικά κρατάω. Τρομακτικά το κρατάω. Λοιπόν, ξεκινάω από τη Βίκη. Γεια σας, τι κάνετε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις σας μέχρι τώρα. Σαν να βρήκατε το στοιχείο σας. Αναστάση, σου πάει πάρα πολύ έτσι αυτό το είδος τραγουδιού, το πιο ροκ. Κατερίνα, είχες αυτοπεποίθηση, ήσουν πολύ καλή. Μ' αρέσατε πολύ. Και η διφωνία στο τέλος, βέβαια κάτι έγινε στο τέλος, αλλά είχα δώσει τη βαθμολογία, δεν το κατάλαβα. Κάτι δεν άκουσα καλά στο τέλος. Πολύ τύχη. Την είχες δώσει, αφού την είχες δώσει τη βαθμολογία. Δόθηκε, μας βρήκε τύχη. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταμάτη. Πολύ καλά. Πολύ καλά, δηλαδή πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά, δεν το συζητάω. Για τον Αναστάσιο βέβαια ήταν λουκούμι το τραγούδι, αφού άνθησε το σώμα του. Το βλέπεις. Ναι, ναι. Εμάς μας διαβάζουνε, δεν μας κοιτάνε. Δεν έβαλε τίποτα στα μάτια σήμερα. Τι γράφει πες? Τον Άσο, τον Παπαργυρόπουλο, τίποτα από μέσα. Δεν άκουσα καλά. Δεν έβαλε τίποτα από μέσα, ναι, 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 ναι. Έβαλε τα λουλούδια αυτά. Είμαστε τίγκα, δεν χωράμε. Αντιγράφει τον Άσο εδώ. Είναι ο δάσκαλος, ο μεγάλος δάσκαλος, ο γκουρού. Για να μιλήσουμε λοιπόν για την Κατερίνα. Κατερίνα, θα σου έβαζα έναν ακόμα βαθμό. Αλλά τι σας σταμάτησε. Όχι το φινάλε, γιατί εκεί το είχα βάλει. Δεν μπορούσα να κάνω. Υπήρχε μία μικρή αστοχία στο φινάλε, η οποία νομίζω διορθώθηκε αστραπιαία. Για να μην πω κάτι άλλο που είναι λίγο σόκινγκ, γιατί δεν έχει πάει 12 η ώρα. Εκείνο που έχω να πω, που έχω να πω ότι σε αυτά τα τραγούδια, ξέρεις, αυτού του είδους τη μουσική, το κορμί τραγουδάει και στην παύση. Και εκεί σε έβλεπα λίγο χαλαρή, ενώ εκεί τα δίνεις όλα. Εκεί δηλαδή που δεν τραγουδάς και σε έβλεπα κάτι να ψάχνεις εκεί. Το που θα μπεις, το τι θα κάνεις, τις νότες. Αυτό με εμπόδισε να σου βάλω ένα βαθμό παραπάνω και θα σου τον έβαζα. Καταρίνα μου όμως είναι πολύ καλή και καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα. Λοιπόν, ήταν πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά, ωστόσο... Αλίμονο! Βέβαια! Μα και φυσικά! Μα αλίμονο! Αυτά! Ολοκλήρωσα! Ρίχτα κορίτσι. Λοιπόν, ξέρετε ρε παιδιά ότι Αναστάσης είσαι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ. Αλλά... αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν ένας τόνος που βόλεψε ενδεχομένως περισσότερο εσένα. Εγώ την Κατερίνα την άκουγα λίγο χαμηλά. Αυτό το κομμάτι έχει μια ενέργεια την οποία τη βγάλατε από τα σώματά σας και φάνηκε ότι το ευχαριστηθήκατε πολύ. Κύριε, 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 να ολοκληρώσω παιδί μου το μάθημα. Σε λίγο κύριε το διάλειμμα. Κύριε Φλωρά, λοιπόν, θα προτιμούσα να ήταν ένας τόνος που με βολεύει περισσότερο, λίγο παραπάνω δηλαδή στην Κατερίνα, και να άκουγα από σένα, γιατί είσαι εξαιρετικός τραγουδιστής και performer, να άκουγα κάποιες δεύτερες. Είναι φοβερά ταλαντούχος ο Αναστάσης, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες δεύτερες που να στολίσουν λίγο περισσότερο το κομμάτι. Αυτό μου έλειψε. Δηλαδή ήταν ένας συμβατικός τόνος. Εγώ το έχω, είμαι πολύ άνετος. Η Κατερίνα, okay, με αποτέλεσμα στα δικά μου μάτια και αυτιά να φτάνει το ότι εσύ πρωταγωνιστής. Αυτό θέλω να πω. Κυρίως. Ότι το πήρα πάνω μου και ότι ήθελα, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το πήρα πάνω μου και ήθελα και τσίπα ότι θα βγω εγώ μπροστά τώρα. Είναι το δωράκι, είναι το δωράκι. Έρχονται εορταστικά. Θα σε βάλουμε να βγεις μπροστά γι' αυτό. Εμένα... Σήμερα εντάξει. Άρα, εν κατακλείδη, δεν αισθάνθηκα λάθος. Όχι, σωστά αισθάνθηκα. Μάλιστα. Αυτά. Βέβαια μπορεί να φταίει και η διάθεση της Δέσποινας σήμερα, που είναι πιο ρομαντική, γιατί έχει ντυθεί πριγκίψα σε αυτό που τα κάνει. Je suis romantique. Δεν έχει ρόχη διάθεση. Συγγνώμη, Μαρία Αντουανέτα, γκίνοτιν. Παρέσει αυτό, κατώ του. Το βαθμό μου, το βαθμό μου, παρακαλώ. Το πήρα πάνω μου, το πήρα πάνω μου. Μαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Ευχαριστούμε. Μου αρέσετε, είστε πολύ χαριτωμένοι και οι δύο.
Έχετε ενέργεια, πολύ θετική. Έχετε συνδεθεί πολύ ωραία σαν ζευγάρι. Δεν ξέρω αν γνωριζόσασταν από πριν ή αν δημιουργήθηκε αυτό εδώ στο jazz. Εδώ στο jazz γίνονται τα εγκλήματα. Ναι, και... το είδαμε το έγκλημα όλοι, μην ανησυχείτε. Και αυτή η ροκ ματιά σας πάει πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε γιατί ήσασταν χαλαροί και το χαρήκατε χωρίς να έχετε την αγωνία που είχατε σε άλλα τραγούδια που αισθανόσασταν μήπως είναι υπερβολή να πω τη Βιτάλη, μήπως ο παππούς και η γιαγιά είναι αυτό. Ίσως επειδή είστε επεγκουληθή, μισή είναι νεκρή. Νομίζω ότι πια ο δρόμος σας είναι νεκρούς καλλιτέχνες. Ωραία, θα πάω στη Σανετέ Μπουκουράση. Ζαμπέτα την επόμενη. Πάντως ήτανε, Μαρία συμφωνήσε ότι ήταν η καλύτερη της εμφάνιση μέχρι τώρα. Νομίζω ναι, ήταν από τις καλύτερες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς όλες, αλλά σήμερα μου είμαι περήφανη γιατί είμαι heavy metal, metal hammer και γενικότερα ήθελα σήμερα να βγάλω τη Steppenwolf γιατί είναι το τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά, ο όρος heavy metal. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Κάτι έχω στο μυαλό μου μετά τη βαθμολογία. Εγώ έχω ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά εδώ πέρα της μπάντας που είναι φοβερή. Αυτό. Βαθμολογία. Βίκη. 8. Ευχαριστούμε πολύ. Σταμάτη. 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα. Μη πεις 7. Μη πεις 8. Μαρία. 9. Ναι! Ακούσατε όλα αυτά για τα heavy metal.